προκηρύσω σήμερα το 10ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 22 ως τις 24 Απριλίου στην Αθήνα. Δεν θα είναι ένα ακόμα συνέδριο που θα αφορά μόνο τα κομματικά στελέχη. Είναι μια αφετηρία για ένα ποιοτικό άλμα στην πολιτική ζωή της χώρας. Αυτό αφορά όλους τους πολίτες και θέλω να εξηγήσω γιατί. Η Νέα Δημοκρατία κάνει σήμερα μια νέα αρχή για τη μετεξέλιξή της σε ένα σύγχρονο, συμμετοχικό, ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα. Μέσα από τις καινούριες δομές που φιλοδοξούμε να υιοθετήσουμε στο 10ο συνέδριο, θα δυναμώσουμε τη φωνή του κάθε πολίτη που θέλει να παράξει πολιτική. Με το διαχωρισμό κράτους-κόμματος, με την κατάργηση πελατειακών δεσμών μεταξύ πολιτών και κομμάτων, με διαφάνεια, με αξιοκρατία, η Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει να εκφράσει το αύριο των πολλών, ξεβολεύοντας το χθες των λίγων και των προνομιούχων. Καλό τα 400.000 μέλη της Νέας Δημοκρατίας να συμμετέχουν στη διαβούλευση για το νέο καταστατικό, η οποία βρίσκεται ήδη στο διαδίκτυο. Καλό όλους τους πολίτες με τη συμμετοχή τους να δώσουν νέα πνοή στην πολιτική, να γίνουν μέλη και να βοηθήσουν να κτίσουμε το κοινό μας σπίτι. Σήμερα στη Νέα Δημοκρατία έχουν θέση κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας. Μαζί θα δημιουργήσουμε τη Νέα Δημοκρατία του αύριο, τη νέα Ελλάδα της δημιουργίας, της ανάπτυξης, της αλληλεγγύης.